Rai 1 giudaschio. Giusto. Ida idan gansku si sono bollato la da bu ya da cubarchia de xero. Ora mi sembra camo un attiviso to mi alla sta camo stretching. E andiamo foam roller. Cioè te camo massage. E via forca bra feliz feliz chatting che ti ringhi di gan tu mi feliz chatting che vi dando i safres. Che mi dice bolli cro. Cioè dice dice bolli cro. Dice bolli cro. Per essere fittero. Cioè sto lì. Ma io la xivi sto però avrei bilanci come quello che disco di xivi. Ανδρέα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ανδρέας Τέκλος. Λοιπόν, εσείς τι μάλλον είναι αυτός ο φυσιολογητής. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που με καλέσατε στο κανάλι της Σβέντσους. Το γυμναστήριο σας απίστευτο ήρθα από τη Λεμεσό. Easy access, ήβρα το πάρα πάρα πολύ εύκολο. Πολλά μεγάλος χώρος. Πολλά μεγάλος χώρος. Με σε μια αίθουσα τεράστια. Απίστευτα μηχανήματα. Μπράβο. Σε σκουάτ θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην ποδηλασία όσο και στο τρέξιμο και γενικότερα στα αθλήματα που κάνουμε. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να δώσουμε μια συνδρομή ενός μήνα δωρεάν σε έναν giveaway. Φτάνει να κάνετε comment κάτω από το podcast μας το όνομα του σκουάτ. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Τώρα εντάξει. Πριν να. Α, εσύ είστε αυτό, σα πούμε το για το θέμα. Λοιπόν, ονομάζομαι Ανδρέας Τέκλος. Από Λεμεσό, τα τελευταία 13 χρόνια ασχολούμαι με τη φυσιοθεραπεία. Εξειδίκευση στα μυοσκελετικά, βιομηχανική, ανατομία, μυοσκελετικά προβλημάτων, μεταχειρητικά. Αφιέρετε με σποδήλου, με οτιδήποτε έχει να κάνει με ορθοπαιδικά και νευρολογικά προβλήματα. Τα τελευταία πενταετία είχα ξεκινήσει, πήγα στην οικογένεια του τριάθλου και ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα κενό στο. Βλέποντας, σαν φυσιοθεραπευτής βασικά, στη δουλειά μας που κάνουμε διάφορα assessments σε πιο complex σενάρια κτλ. Που έρχονται με τα χειρικά κτλ. Βλέπεις ότι στα ποδήλατα έβλεπα συνήθως ανατομικά προβλήματα ή φίλοι ποδηλάδες αναφέρουν μου κάποια προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη θέση που είναι βασικά. Και λέω, okay. Και λέω, OK, είναι ενδιαφέρον project, subject και έχει να κάνει με. Έχει να κάνει με τον τομέα που είμαι ήδη, γιατί στο εξωτερικό ή παραπάνω το μεγαλύτερο ποσοστό των bike fitters είναι φυσιοθεραπευτές ή οστεοπαθητικοί κτλ. Και ξεκίνησα βασικά, μπήκα σε τούτο κομμάτι βασικά σαν professional bike fitter. Πήγαμε κάποια σεμινάρια σαν φυσιοθεραπευτής bike fitting σεμινάρια στη Γερμανία, στην Αγγλία. Ξεκίνησα σιγά σιγά να μπαίνω στον χώρο του bike fit μαζί με τη φυσιοθεραπεία. Παράλληλα. Ας τα διακόψω λίγο. Πέ μας, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον όλοι ξέρουν, τι είναι το bike fit. Αρχικά πριν να ξεκινήσουμε να τους μιλούμε για bike fit, να καταλάβουν τι εννοείς okay. Για bike fit. Bike fit είναι ένα μεγάλο τομέα. Το bike fit είναι να καταφέρεις ή να προσπαθήσεις να καταφέρεις να φέρεις έναν ποδηλάτη είτε είναι mountain biker, είτε είναι road biker, είτε triathlon biker σε μια θέση την οποία θέλει να είναι ή θα μπορούσε να είναι. Είναι π.χ. κάποιοι που έχουν κάποια προβλήματα με τη μέση τους, κάποιοι έχουν κάποια προβλήματα με τους αφιένες τους, κάποιοι έχουν προβλήματα με τον τρόπο που κάθονται, με μουδιάσματα, να καταφέρεις να τους φέρεις σε ένα σημείο το οποίο να μπορούν να κάνουν ποδηλασία και να τη ευχαριστούνται. Το ένα το σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι έχει σαν το οποίο είναι αθλητές και θέλουν να κερδίσουν κάποια δευτερόλεπτα, κάποιο χρόνο σε κάποιο αγώνα. Είναι competitive. Ετοιμάζεις, κάνεις ένα fit το ποδήλατο το οποίο να μπορεί ο ποδηλάτης να αντεπεξέλθει στο στόχο που θέλει. Στη θέση που τοποθετήσεις. Φτάνει όμως να είναι η ανατομία του να το εγκρίνει. Δηλαδή αν κάποιος βασικά είναι το flexibility του χαγιά
θέλει να είναι, να έχει αεροδυναμικότητα να πιστευτεί, είναι δύσκολο. Πάει με τα λογικά πλαίσια που μπορεί να κάνει. Πάει με τα δεδομένα που σου δίνει το σώμα του άλλου. Το σώμα του άλλου. Άρα η ανατομία σου με το σκοπό που θέλει, με την ανατομία του ποδηλάτου σου, η συμμετρία σου με τη συμμετρία του ποδηλάτου σου, πρέπει να γίνει μάτσο. Ναι. Άρα, εν τω που λέμε ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ιδανική θέση πάνω σε ένα ποδήλατο, αλλά σημαίνει ότι η ιδανική για όλους είναι ιδανική. Ακριβώς. Γιατί αν έχω προβλήματα flexibility, ευληγησίας, και βάλεις μέσα στην πιο αεροδυναμική θέση που θεωρείς εσύ ότι είναι να κερδίσω χρόνο, εγώ στο χ χρόνο, ας πούμε, στη μια ώρα μπορεί να μην μπορώ να σηκωστώ ή μπορεί να μην μπορώ να σηκωστώ να τρέξω, ας πούμε, αν είναι μπράβο, για κάποιος τραθείς νέα, μπορεί να θυσιάσει comfort για αεροδυναμικότητα, να χάσει κάποια δύναμη λόγω της του position και τώρα μου να θέλει να τρέξει, να χάσει πάρα πολύ χρόνο λόγω ότι το position του ποδηλάτου δεν είναι σωστό για την ανατομία του ή αν μπορεί να τρέξει με το ποδηλάτο, ανάλογα και με τον αγώνα. Τώρα κάθε αγώνας, εντάξει, μιλάμε για τρία αθλήματα, δηλαδή αν είναι σπρί, αν είναι ολυμπιακό, αν είναι Ironman αγώνας full distance, διαφέρει η θέση σου. Δηλαδή κάποιος που να κάνει 180 ποδήλατο να τρέξει μαραθώνιο, πρέπει να είναι πιο άνετος. Ναι, βασικά ανάποδα. Κάποιος που να κάνει ένα sprint και να κάνει 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 τροχάδι, μπορεί να την γλιτώσει με τη λάθος τη θέση. Αλλά κάποιος που να κάνει 180 ποδήλατο χιλιόμετρα και να τρέξει μαραθώνιο, που είναι η αποστάση του Ironman, αν η στάση στο ποδήλατο μου είναι το πιο πολύ χρόνο, λάθος, να του κοστίσει πάρα πολλά στο τρέξιμο. Πριν να πούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα διάφορα όσον αφορά το bike fit, πέμουν λίγο να πάμε στο θέμα της, να πάμε στο κεφάλαιο φυσιοθεραπευτή, okay. Φυσιοθεραπείας. Ναι. Εντάξει, και ως φυσιοθεραπευτής θα μου πεις, ας πούμε, πόσον αυξηθήκαν οι τραυματισμοί τα τελευταία χρόνια, τι τραυματισμούς αντιμετωπίζεις συνήθως όσο που έχουν να κάνουν με ποδηλάτες, με δρομείς, ναι, με endurance αθλήματα. Εντάξει, βασικά πριν κάποια χρόνια ήταν, λέγαμε, χρυσές εποχές του mini football. Ήταν πάρα, ναι, πάρα πολλοί τραυματισμοί στα mini football. Μετά πήγε το crossfit, το οποίο αρκετά competitive αθλημά, μπαίνουν, μπορεί να μπουν κάποιοι πολλά απότομα, μπορεί να μην είναι έτοιμοι για το, να μην είναι σωστή τεχνική τους κλπ. Που πάλι έχει σχέση με την ανατομία τους, με τον τρόπο που κάνουν την άσκηση κλπ. Και πιάνονταν αρκετούς που το crossfit. Τον καιρό του crossfit όμως δεν είχε πάρα πολλούς ποδηλάτες στο τριάθλο κλπ. Ήταν μετρημένοι. Και γι' αυτό οι τραυματισμοί ήταν πιο λίγοι. Γιατί ο κόσμος που ενδιαφέρονται για τον bike fit, ο κόσμος που ενδιαφέρονται για. Που ρωτούσα για κάποιες ζημίες, οι παραπάνω ήταν αν είχαν κάποιο πρόβλημα, σταματούσαν. Yeah. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος να τους πει κάτι, να το διορθώσει κλπ. Και τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια αυξήθηκαν πάρα πολλά. Η ομάδα, ο κόσμος που ασχολείται με ποδηλασίες, με τρίαθλο, με mountain bikes, αρκετά. Λόγω ότι αυξήθηκε ο αριθμός των ποδηλάτων, σίγουρα αυξήθηκαν και ο αριθμός των τραυματισμών. Είναι θέμα ποσοστού. Όσο περισσότεροι ασχολούνται, τόσο περισσότεροι τραυματισμούς είναι να βγάλουν. Επειδή εμείς είμαστε μέσα στον τομέα του bike fit, στον τομέα της φυσιοθεραπείας με τους αθλητές κλπ. Είμαστε το κέντρο που βασικά έρχονται αρκετοί ποδηλάτες με αρκετές ζημίες. Ναι. Τι είναι τα μόνη κυρία ζημία, ποια είναι η βασική ουσιαστικά, ποιος είναι ο βασικός τραυματισμός που μπορεί να ζητήσει το θέμα. Κοιτάξτε, στους ποδηλάτες οι παραπάνω, λόγω λάθος θέσης έρχονται με προβλήματα αυχένες και σποδήλου χαμηλούς στις μέσεις βασικά. Μπράβο. Είναι καθαρά θέμα τοποθέτηση πάνω στο ποδήλο. Μπράβο, ναι, διότι το ποδήλο είναι ένα σπορ ανοιχτής αλυσίδας. Δεν πατάς. Δηλαδή είσαι πάνω σε έναν ποδήλατο και έχεις τρία σημεία. Το σημείο της σέλας, το σημείο του ποδιού που ακουμπάς και το χεριό. Άρα, και να είσαι κάπως λάθος, το σώμα σου κάποιον compensation να κάνει. Δηλαδή να βρει κάποιον τρόπο να διορθωθεί. Άρα μπορεί να την γλιτώσεις με κάποιους αστραγάλους, μπορεί να γλιτώσεις με κάποιους ώμους κλπ. Αλλά η μέση του αυχένας
τα δύο σημεία που ανελάω, η θέση σου να επηρεάσει παραπάνω. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα ή μπορεί να επηρεάσει in the long term, σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, με ορίζοντα. Οι παραπάνω που έρχονται είναι που κάνουν πολλά long distance, που είναι όσο παραπάνω ώρα είσαι πάνω στο ποδήλατο, τόσο παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζεις. Ναι. Για τους δρομείς, οι δρομείς επειδή είναι κλειστής αλυσίδας, με πατούν. Πάντως στο πάτο έχουν impact. Τα παραπάνω προβλήματα είναι, έρχονται γόνατα, πάλι οι μέσες τους, αλλά πάλι έχεις αστραγάλους, έχεις ταινία, έτσι πίμα που ονομάζουμε, αχίλη κτλ. Έχεις λίγο διαφορετικοί τραυματισμοί του τροχαδιού. Σε σχέση με το ποδιάτο. Με το ποδιάτο. Αλλά η πιο κοινή στο ποδιάτο η πορεία σου ήταν πόδιος Αφιένας, στα παραπάνω. Και ούτε να έχει να κάνει με τη, παραπάνω με τη σέλα που κάθονται, αν μπορούν να κάτσουν, πόσο σταπιλίτη έχουν στη λεκάνη. Σε θέμα δύναμης των κάποιων μειών των ποδιών του κεφάλου, αν είναι όσο δυνατός είναι ο άλλος ο μυής που μπορεί να αντεπεξέλθει κλπ. Και δημιουργούν τα θέματα στο τροχάδι, επειδή είναι λίγο πιο aggressive sport, ενώ επειδή έχεις impact, έχεις παραπάνω επιβάρηση, και παίζεις πολλά με το παπούτσι που φορείς, πόσο κρατασμό απορροφά, πόσο ανάλογα με την απόσταση που κάνεις, ανάλογα με τα χιλιόμετρα, με εντάσεις κλπ. Μπορώ να σου πω ότι δημιουργάς παραπάνω προβλήματα, ανατομικά προβλήματα παρά στο ποδήλατο. Και τα παραπάνω είναι παραπάνω γόνατα. Όπως είπες, το ITB band, το οποίο είναι έξω, στο έξω μέρος του γονάτου σου, που κάνει τριβή μια περιτονία. Η αχίλη, αρκετά shin splints, ονομάζονται, είναι ένας πόνος μέσα στο έσω, στη έσω περιοχή του γανιού. Και το επηρεάζει παραπάνω λόγω του impact που τρέχεις. Δηλαδή, αν είσαι heel loader, δηλαδή αν τρέχεις και χτυπά περισσότερη φτέρνα, δημιουργάς παραπάνω κραδασμό στο σώμα, άρα επηρεάζει άλλα. Ναι. Γαστροκνήμη στους δρομείς, γιατί άκουσα πολλούς γαστροκνήμων προβλήματα. Ειδικά αν έχουν να κάνουν κομμάτια τα οποία πιο γρήγορα, ίσως μέσα σε μια προπόνησή τους αν έχουν πιο γρήγορα, πιο γρήγορους ρυθμούς. Μπράβο. Με το τροχάδι, σίγουρα είναι ένα καλό προβλήμα, πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά. Αν ξεκινήσει να κάνει εντάσει μεγάλε, επειδή πε εσύ τώρα είσαι τρεχίτσο, υπάρχουν τρία είδη πατήματο του ποδιού. Είναι η φτέρνα, το πόδι είναι ευθεία και τα δάχτυλα. Λοιπόν, όταν τρέχει αερόβια, το συνηθισμένο βασικά είναι η φτέρνα ή είναι το flat. Η φτέρνα όμως είπες ότι είναι σε έναν βαθμό λάθος. Εξαρτάται πόσο μπροστά πατάς. Αν τρέχεις φτέρνα και πατάς στο κέντρο της βαρύδας του σώματος σου, είσαι εντάξει. Αλλά αν πατάς μακριά, έχει αρκετό κράτασμα. Κάτω από το κέντρο. Μπράβο, του διαφράγματος σου. Μπράβο. Όταν στέκεσαι, το διάφραγμα σου είναι το κέντρο βάρους. Γι' αυτό οι δρομείς πρέπει να είναι λίγο σκυπτή μπροστά, για να σου έχει κάποιο τρόπο να πατάς, να είσαι κάτω από το κέντρο. Όταν πατάς πιο μπροστά, σημαίνει ότι το σώμα σου απορροφά κάποιον κραδασμό που δεν πρέπει. Δημιουργά διάφορα overuse injuries. Που λες στο τρέξιμο το πιο γρήγορο εννοείς. Μπράβο, το λοιπόν. Κάποιος που τρέχει φτέρνα ή flat, όταν ανεβάσεις εντάσεις, λογικά το σώμα σου έρχεται να το κάνει τώρα. Γιατί έρχεσαι να πατάς στα δάχτυλα, δεν μπορεί να κάνεις εντάσεις με τη φτέρνα. Και αν το σώμα σου είναι έτοιμο, ο γαστοκλήμιος σου είναι ο κύριος μυς που κάνει το πέρμα σου κάτω. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι ο κύριος μυς που δουλεύει στις εντάσεις. Αν το σώμα σου είναι έτοιμο να πιάσει το βάρος, το ομί σου είναι έτοιμο να πιάσει το βάρος του χιλιόμετρου ή τα λοιπά που μπορεί να κάνεις, ή πιέσει απότομα σε ένα μεγάλο loading, σίγουρα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, είναι να προσπαθήσει να πει εναντίον του, να σου δημιουργήσει κάποιο θέμα. Ναι.
Αντρέα μου, ασχολείσαι τόσο με την αποκατάσταση, όσο είναι με την πρόληψη. Μπράβο. Γιατί έχει θέματα, έχει κεφάλαια τεράστια. Ναι, μπράβο, σωστός. Στο θέμα της αποκατάστασης, πόσο είναι εύκολο, μάλλον ένας συνηθισμένος τραυματισμός ενός ποδηλάτη, πόσο είναι να τον πάρει και πότε δεν, για τι διάστημα πρέπει ο ποδηλάτης, ο αθλητής να μείνει εκτός. Ξεκτάται από το... Ξεκτάται από τη ζημία. Βασικά, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έρχεται κάποιος με κάποιον πόνο στο σποδίλο. Ναι. Στη μέση. Ο λόγος που ήταν π.χ. λόγω ότι το position του που ήταν πάνω στο ποδήλατο ήταν λαθασμένο και ο τρόπος που έβαλε βάρος στο δίσκο ή οτιδήποτε στο σποδίλο ήταν λόγω της στάσης. Και το πρόβλημα του είναι πιο χρόνιο. Εντάξει, αν είναι πρόβλημα οξύ, σίγουρα να σταματήσει, να κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες κλπ. Να φύγει φλεγμονή κλπ. Να δει κάποιον νευροχειρούργο, να πει κάποιο γιατρό ορθοπαιδικό, να περάσει το πρόβλημα. Μετά που να μπορεί να κάνει ποδήλατο, και το που πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να αλλάξει το ποδήλατο ή να αλλάχτεί εκείνο που προκάλεσε το μηχανικό πρόβλημα. Διότι συνήθως το πρόβλημα, άμα έχεις κάποιο θέμα με το μέση σου ή με το αυχένα σου, συνήθως στο ποδήλατο είναι έχεις κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Αν προσπαθήσεις το μηχανικό πρόβλημα που είναι η στάση σου, προκαλεί σου τα συμπτώματα του δισκοπάθειας, τα συμπτώματα του πόνου κτλ. Αν προσπαθήσεις να φύγεις τα συμπτώματα χωρίς να διορθώσεις τη μηχανική που προκάλεσε το σύμπτωμα, να επανέρθει για να συνεχίσει, να σε πιάνει, να φεύγει. Έχει πάρα πολλούς ποδηλάτες βασικά που έχουν το πρόβλημα. Άρα, ο πρώτος στόχος είναι με το που να έβρεις το μηχανικό πρόβλημα και να αλλάξεις εκείνο που δημιουργεί το μηχανικό πρόβλημα. Κάποτε, εντάξει, μπορεί να πάει σε εξτρίμ, μπορεί να είναι το σκέδος του ποδηλάτου να είναι λάθος. Μπορεί να είναι ένα απλό, να είναι η σέλα που κάθεσαι βασικά να μένει για σένα. Με το που αλλάσεις το construction της σέλας και αλλάσεις ο τρόπος που κάθε η λεγκάνη, το πρόβλημα σου μπορεί να φύγει και ξεκινάς να κάνεις ποδήλατο αμέσως. Μιλάς για τη σέλα αυτήν καθ' αυτήν ή μιλάς για την τοποθέτηση της, το πώς είναι στημένη η σέλα. Και τα δύο. Και τα δύο. Το καλό είναι εμείς ο τρόπος που κάνουμε το bike fit, επειδή είναι, εντάξει, πάω πίσω στο bike fit. Όχι, θα ήθελα να σε φέρω αφού ξεκινήσαμε και πάμε φυσιολογικά, ότι πάμε στην πρόληψη, ουσιαστικά. Εστάσαμε το πρόβλημα όπως είναι ή επουλύναμε τον πόνο. Μπράβο. Πάμε στο θέμα της πρόληψης, πώς να μην το ξαναπάθει ο αθλητής. Μπράβο. Υπάρχουν διαφορετικοί bike fitness, το οποίο δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Γιατί κάποια μηχανήματα έξω που δουλεύουν είναι πιάνουν τις μοίρες τη ώρα που κάνεις ποδήλατο και λέω σου μοίρες αυτές είναι λάθος, είναι σωστές κλπ. Και υπάρχουν και κάποια άλλοι τρόποι που χρησιμοποιούμε εμείς κλπ. Που είναι παραπάνω custom. Δηλαδή εμείς έχουμε κάτι, μετά που κοιτάζουμε την ανατομία του αθλητή κτλ. Έχουμε κάποια sensors που είναι αρκετά σημαντικά, τα οποία μπαίνουν πάνω στη σέλα και μέσα στα παπούτσια. Θέλω να σε φέρω στον τομέα που με ρωτήσετε αν είναι η θέση ή αν είναι το της σέλας. Το οποίο όταν κάνουμε το fit θα βάλουμε τον αθλητή στα συγκεκριμένα βατ που θα είναι ο αγώνας ή ο περίπατος του ή οτιδήποτε. Γιατί ενάχει διαφορά ο τρόπος που κάθεσαι σε μια χαλαρή, σε μια πιο δύσκολη προπόνηση. Άρα πάμε έναν περίπου στο αγωνιστικό, στα αγωνιστικά βατ, στο αγωνιστικό effort, ή πάμε στο αν είναι κάποιος που είναι πιο recreational, βασικά πάει στο effort βασικά που χρησιμοποιάστε σε μια ποδηλασία. Την ώρα που κάνουμε το ποδήλατο, πιάνουμε data που κάθεται πάνω στη σέλα, πώς κάθεται, πόσο γυρισμένη είναι η λεγκάνη του, αν τον εύρο κάτω πιάνει κάποιο βάρος. Αν κάθεται καλά, δεν κάθεται καλά. Υπάρχουν... Τούτα όλα δείχνει εδώ. Μπράβο, τούτα όλα βλέπεις τα πάνω στο σένσο τη ώρα που κάνεις ποδήλατο. Και ανάλογα με το πρόβλημα που έχει, την ανατομία του ποδήλατου, την ανατομία της δικής του, την ανατομία της σέλας κλπ. Κάνεις κάποια decisions, τα οποία πρέπει να διορθώσεις το πρόβλημα που έχει. Εντάξει, που ένα από τα προβλήματα μπορεί να είναι ότι η σέλα βασικά
η συγκεκριμένη σέλα, διότι υπάρχουν διάφορα constructions. Υπάρχουν σέλες που είναι πιο μουτερές και κάθεσαι πίσω. Υπάρχουν σέλες που είναι πιο που είναι design, κάθεσαι μπροστά. Υπάρχουν τραφητικές σέλες που κάθεσαι μπροστά. Και λοιπά, λοιπά. Άρα διάσουν ένα indication που κάθεται ο αθλητής ανάλογα με την ανατομία του, ανάλογα με το stability της λεκάνης του. Και βλέπεις κατά πόσο η συγκεκριμένη σέλα που έχει με το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει, αν είναι σωστή ή όχι. Παίζει σημασία αν το construction αν είναι το σωστό, ανάλογα με τη θέση που κάθεται. Π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα. Πες εσύ τώρα ότι η δικεφάλη πίσω στα πόδια σου είναι σφιχτή. Ναι. Εντάξει, η δουλειά σου είναι λογιστής. Κάθε αρκετές ώρες, το ποζίο σου που κάνεις είναι η λεκάνη σου γυρισμένη προς τα πίσω. Και σαν κύριε κάνεις ποδηλάτου. Ένα έχεις το flexibility να φαίνεσαι σαν ένα ποδηλάτου στο team η νέος που είναι super aggressive κλπ. Και, και λόγω του τούτου, το κέντρο βάρους που κάθεσαι εσύ, λόγω ότι το flexibility σου είναι δυναμή, διότι έχεις αρκετά drop το τιμόνι κτλ. Και αν έχεις το flexibility για να το κάνεις accommodate, η λεκάνη σου κάθεται, γυρίζει κάθεται μπροστά. Εντάξει, λόγω ότι έχεις αρκετό drop ή είσαι πολλά ψηλά και κάθεσαι πίσω. Αν εσύ κάθεσαι πίσω, αν εσύ κάθεσαι μπροστά και η σέλα σου έχει μεγάλη μούτη και ένα design για να κάθεσαι μπροστά, λόγω ότι αν έχεις πόνο, εσύ αναγκαστικά να κάθεσαι πίσω. Θα κάθεσαι πίσω εσύ, να γυρίσει η λεκάνη σου σε ένα σημείο το οποίο θα κάνει ένα compensate για να σε ανακουφίσει για να μέσα σε πόνο. Μπράβο. Λόγω του ότι. Αλλά η σέλα είναι αντίθετη. Μπράβο. Λόγω του ότι. Ναι, το αντίθετο. Αν εσύ κάθεσαι πίσω, έχει μια σέλα με μεγάλα φτερά μπροστά ή τραφητική ή οτιδήποτε σέλα, αναγκαστικά να σου αλλάξει τη θέση που κάθεσαι. Και το είναι το ένα που πρέπει να δεις, το άλλο να δεις ότι μπορεί να έχεις τη σέλα την καλή, δηλαδή την που χρειάζεται να έχεις, διότι κάθεσαι μπροστά, η σέλα σου είναι κάθεσαι μπροστά, αλλά η θέση σου, το ποδιάτου, το σημείο μπροστά, πίσω, πάνω κάτω κλπ, το τύπ της σέλας κλπ, να είναι λάθος. Γι' αυτό γιατί κάνεις κάποιες αλλαγές, έρχεσαι πίσω, ξαναβλέπεις κλπ. Συνεχίζεις και κάνεις τον έλεγχο, βάλεις τα δεδομένα σου πάνω στο κομπιούτερ, θεωρείς πώς ποδηλατά. Μπράβο. Και τότε εσύ μπαίνεις, κάνεις διορθώσεις όσο ποδηλατά ο άλλος. Λοιπόν, πώς γίνεται η διαδικασία. Μπαίνει το ποδήλατο πάνω σε έναν στατικό. Ένα turbo trainer. Turbo trainer, το λοιπόν, σε μια πλατφόρμα η οποία γυρίζει 360 μοίρες. Υπάρχουν κάμερες, πιάνεις την ώρα που ποδηλατά χωρίς να το ξέρει κλπ. Όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, βλέπουμε το case χαλάρωσε, βλέπουμε μπροστά κλπ. Πιάνεις, βγάζεις κάποια βίντεο μπροστά δεξιά αριστερά μπροστά πίσω. Στα ΒΑΤ που θέλουμε. Μετά πιάνουμε dates από τη σέλα και πιάνουμε και dates από τα παπούτσια. Βασικά έχουμε τα ίδια sensors μέσα στα παπούτσια, τα οποία δίνουν μας διάφορες πληροφορίες, πόσο efficient είσαι, πόσο πατά το πόδι σου, αν πατά το παπούτσι σου μικρό κλπ. Λοιπόν, σταματά ο ποδηλάτης, έρχεται κοντά. Το καλό είναι ότι επειδή έχεις κάποια sensors τα οποία μπορεί να δει. Εντάξει, δεν θα του πει, ας πούμε, ξέρεις, οι μοίρες σου είναι λάθος, πρέπει να το κατεβάσουμε κάτω. Δείχνεις του τον τρόπο που κάθεται, δείχνεις του πού κάθεται, διότι βλέπει βασικά ότι κάθεται στα συγκεκριμένα σημεία. Λες, OK, έχεις πρόβλημα στο πόδιλο σου, κάθεσαι εδώ, και μαζί αποφασίζεις, OK, αν το κάνουμε αυτό, να διορθώσουμε το πρόβλημα σου. Άρα καταλαβαίνει και ο ίδιος. Μπράβο. Πώς είναι η λαθασμένη στάση. Μπράβο, οι αλλαγές που να γίνουν, ότι γίνονται για τους λόγους που νομίζουμε εμείς ότι να επηρεάσουν το θέμα που έχουμε. Είτε είναι ζημιά, είτε είναι κάποια αεροδυναμική, οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, μετά πάει ξανά πίσω. Ξαδοκιμάζουμε, ξανακατεβαίνουμε, ξαναβλέπουμε. Άρα το κάθε πάει περίπου παίρνει μας περίπου τρεις ώρες. Ναι, έχει χρόνο. Θέλεις το, ναι. Ανάλογα με το τι βλέπεις και τα λοιπά. Μπορεί να φύγει έξω μετά με το καινούργιο του, μάλλον με το ποδήλατο του, με την καινούργια του τοποθέτηση. Ναι. Και να έρθει πίσω μετά από μια ποδήλαση να σου πει τελικά με βοήθησε ή να νιώσουν, ας πούμε, πολλά, να μην νιώσουν τη διαφορά. Υπάρχει. Θέλω να ξανακάμετε. Μπράβο.
πριν να το, βασικά σε εκείνους που κάνουμε πάρα πολλά μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, υπάρχει ένας τρόπος να κάνεις μικρές αλλαγές σιγά σιγά ή να κάνεις κάποιες πιο μεγάλες αλλαγές να το πιάσεις πιο σιγά το ποδήλατο. Αλλά λόγω ότι πήρε μεγάλες αλλαγές, ο ποδηλάτης βασικά ξέρει ότι κοίταξε μεγάλες οι αλλαγές, δοκίμασε το. Είμαστε ένα 80%-90% σίγουροι ότι θα έχει κάποιο θέμα, αλλά εάν έχει κάποιο θέμα με τούντες μεγάλες αλλαγές που έχουμε κάνει, είναι καινούργια σέλα, είναι πέσαμε πολλά κάτω μπροστά και επάλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, ναι, έρχονται πίσω, ξαναδοκιμάζουμε, βασικά σίγουρα. Παλιά υπήρχε το bike fit παλιά, πριν λίγα χρόνια, δεν ξέρω πολλά. Στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο, ναι. Το οποίο ήταν με την εμπειρία του bike fit, δηλαδή εκείνος που έκαναν το bike fit, ήταν η εμπειρία του και όπως μπράβο. Έβλεπε μπορεί να είσαι στην ναι, τώρα προχωρήσαμε σε λίγο πιο εξειδικευμένα. Πόσο ρόλο όμως παίζει ο bike fit, δηλαδή πόση παρέμβαση μπορεί να έχει πάνω στο bike fit σε σχέση με τώρα που έχει μάλλον τα τεχνολογία. Για να σου πω να καταλάβεις, είχαμε bike fit το οποίο 3 ώρες αλλάξαμε 2 μιλίμετρα. Για να καταλάβεις, τόση λεπτομέρεια έχει. Ξέρεις, που έρχονται σε εμάς για τον bike fit, βασικά βλέπω, με το που κάθονται πάνω και βλέπεις τους, λέεις, φαίνεται εντάξει, φαίνεσαι okay. Μετά που βλέπεις όμως σε slow motion, που ανεβάζεις τα watts, slow motion, τα data κλπ, βλέπεις λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο βασικά σε εκείνον που θέλεις να σάσεις. Ναι, άρα η λεπτομέρεια, τα μηχανήματα που έχουμε τώρα βασικά. Το μηχάνημα παίζει τη λεπτομέρεια. Ναι. Το μάτι του δικό σου πόσο δισεκατό συνεισφέρει πάνω στο bike fit. Ενώ ότι πλέον, αν πιω εγώ το μηχάνημα σου, που έχω ιδέα μου bike fit. Ναι. Βάλω τον Ανδρέα, τον Τέκλο, μάλλον να μου κάνει μια ποδηλασία και βγάλω τα data μόνο στο κομπιούτερ. Ναι. Μπορώ να σε στήσω ή πρέπει να είσαι εσύ που έχει και το μάτι και την εμπειρία. Κοίταξε, αν πάει σε 10 διαφορετικούς bike fitters, με σύνολο πάει σε 10 διαφορετικά positions. Δεν υπάρχει fixed position. Εν τόσο και τα ranges των angles που σου λέει το γόνατο σου κλπ. Πρέπει να είναι στο κάτω, πρέπει να είναι τόσες μοίρες κλπ. Είναι τόσο μεγάλα που έφτασε ποτέ το ίδιο. Τώρα, ο bike fit, βασικά το bike fit είναι η ανατομία σου εσένα να αντιστοιχίσει και η βιομηχανική σου εσένα να αντιστοιχίσει με την ανατομία του ποδηλάτου και το άθλημα που θέλεις να κάνεις και τις αποστάσεις που θέλεις να κάνεις. Ο κάθε διαφορετικός αθλητής στείνεται διαφορετικά, ανάλογα με το πράγμα. Άρα, αν ο λόγος που ο λόγος που θέλει να κάνεις είναι σε αλλαγές για συγκεκριμένο λόγο που θέλεις να σάσεις και νομίζεις ότι είσαι μέσα στα πλαίσια που θέλεις να κάνεις, είσαι σωστός. Το ίδιο με τη φυσιοθεραπεία. Έρχεσαι με ένα αχίλιο, μια φλεγμονή αχίλιου. 10 φυσιοθεραπευτές να σε αντεμίσουν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Φτάνει το clinical reasoning που ενασχοληθείς με τον αχίλιο, μέσω εμπειρίας σου, μέσω ότι με τον που θέλει να κατασύγει, είναι να νομίζεις εσύ ότι είναι ο σωστός τρόπος για να το στάσεις. Κάπως έτσι είναι και το δεν υπάρχει ένα είδος bike fit, φτάνει εκείνο που να κάνεις για σένα, να νομίζεις ότι είναι το σωστό, ότι διόρθωσες το θέμα που θέλεις να διορθώσεις ή εκείνο που θέλεις να πιάσεις. Στο φυσιοθεραπευτικό σου, που παράλληλα λειτουργείς και το κέντρο για το bike fit, ναι. Κάνεις τους κάποιους ελέγχους προηγουμένως πριν να τους βάλεις να κάνουν το bike fit. Μπράβο. Δηλαδή να ελέγξεις το πόσο ευλίγιστος είναι, το πού μπορεί να εστιάζει, να έχει κάποια προβλήματα ανατομικά. Μπράβο. Συνήθως, αν κάποιος ποδηλάτης έρθει με κάποιο πρόβλημα, γιατί έχει πάρα πολλούς ποδηλάτες που λέγουν «ΟΚΕΙ, πονώ το γόνατο μου» ή «πονώ τη μέση μου» ή οτιδήποτε. Και όταν μου κάνουν βασικά, σημαντικό για μένα, εντάξει, κάποιοι φέρνουν κάποιο MRI να δούμε, κάποιες αρτιογραφίες και λοιπά, που είναι σημαντικό να τα δούμε βασικά. Είναι, εντάξει, λόγω της δουλειάς που ασχολούμαι σαν φυσιοθεραπευτής, κάνουμε κάποια εξειδικευμένα τεστ
κάποια test flexibility, βλέπουμε την κοινωνία των αθρώσεων, αν έχει διαφορές δεξιά-αριστερό πόδι, δυσκολίωση, επίφωση, πόσο κινείται ο σπόδιλος κλπ. Ανάλογα με το θέμα που έχει, διότι κάποιες φορές μπορεί να βρεις κάποιον ποδήλατο, κάποιον μπορεί να μάθεις το ποδήλατο και να μην είναι το ποδήλατο η θέση, να σε η ανατομία σου εσένα. Αλλά πάρα πολλά σημαντικό η αξιολόγηση πριν να κάτσεις πάνω στο ποδήλατο και η αξιολόγηση εξαρτάται από το πρόβλημα που έχεις. Υπάρχουν τόσα πολλά τεστ που πρέπει να κάνεις για να δεις, που θα κάνεις, μπορείς και 2 ώρες να κάνεις, να κοιτάξεις κάποιον που πάνω σκάτω. Πάει πιο συγκεκριμένα στο πρόβλημα που έχει. Αν κάποιος τώρα έχει κάποιο πρόβλημα, σίγουρα τα test flexibility, ο σπόδιλος του ποσκίνη, είναι τα σημαντικά να δεις τα 10, 15, 20 λεπτά τώρα, δεις ότι κάτι σου φυκένει, μπορεί να ξεκατεβάσεις το ποδήλατο, να ξαναδείς κλπ. Αλλά, δηλαδή, βασικά είναι... Άλλο συμπληρώνει η δουλειά σου το... Το bike fit με το φυσιοδευτήριο, με τα μειοσυκριτικά που ασχολούμαστε. Ναι. Πάρα πολύ. Και αλήθεια ότι παρόλο που η εξειδίκευση στα μειοσυκριτικά που έχω, ασχολούμαι κάθε μέρα με αθλητές, με δρομείς κλπ. Και βλέπω αρκετά complex σενάρια και χειρίσεις κλπ. Τα πρώτα bike fits που έχω κάνει, εζαλίστηκα. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή είναι ένα πράγμα όπως το σκάκι. Δηλαδή αλλάσεις ένα μιλίμετρο, αλλάσεις ούλο. Και ζαλίστηκα τόσο πολλά, μιλούμε ένα-δυο μπάκφι στην ημέρα, ήθελα 10 ώρες, ήθελα πρωτεΐνη. Εντάξει, στην πορεία συνηθάς και λοιπά. Είναι θέμα εμπειρίας μετά, σιγά σιγά, πλέον γίνεσαι πιο εξειδικευμένος. Άρα, ναι, όσο πιο γνώστη τη ανατομία, όσο πιο πολλά ξέρει για τον ποδηλάτη ή στην περίπτωση του δρομή με κάποιο πρόβλημα, όσο παραπάνω κοιτάζει την ανατομία του, όσο παραπάνω λεπτομέρειε για τον εαυτό του κτλ. Τόσο πιο καλή είναι η αποθεραπεία να κάνει, τόσο πιο πολύ πιο καλό bike fit να κάνει. Ναι. Πάμε στο θέμα τη ενδυνάμωση. Πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση ώστε κάποιο να έχει όσο το δυνατόν λιγότερου τραυματισμού, τόσο στο ποδήλατο όσο στο τρέξιμο. Τούτο είναι να πάω πίσω στο τομέα που είπε, το pre-rehab. Που είναι η θεραπεία που κάνουν πριν να τραυματιστούν. Έχει αναφέρει. Αλλά μιλήσαμε με το τι γίνεται μετά τον τραυματισμό σε σκοπούς θεραπείας. Πριν να τραυματιστεί, το kinetic chain ονομάζεται, δηλαδή ο τρόπος που δουλεύουν οι κοιλιακοί σου, το σταβίλι σου, η πισινή σου, η ραχιαία σου, η πάνω κοιλιακή, η κάτω κοιλιακή, η γαστοκλίμη κλπ. Η κινητική αλυσίδα. Είναι πάρα πολλά σημαντική για το κομμάτι που θέλεις, για το άθλημα που θέλεις να κάνεις. Π.χ. στο κολύμπι, ξέρω αν έχουμε κάποιο κολυμπητή. Όσο οι παραπάνω από εμάς που είμαστε κολυμπητές είναι ότι νομίζουμε ότι όσο πιο πολλά τραβούμε το νερό, τόσο πιο γλυκό να πάμε. Ενώ βλέπεις ένα μωρό 10 χρονών που αν το βάλεις να σηκώσει 5 κιλά θα μπορέσει. Είναι όπως το δερφίνι, είναι λόγω ότι έχει τόσο π.χ. ένα εκτός που το flexibility που τον αφήνει να κυλήσει μέσα στο νερό. Η κινητική αλυσίδα του, το rotation που να κάνει μέσα στο νερό και να προχωρήσει μπροστά βασικά, εντύνω μου να του δώσει την ταχύτητα. Στο ποδήλατο πάλι, όσο πιο δυνατή είναι η κοιλιακή, η έσω κοιλιακή σου, τόσο πιο πολύ δύναμη βάλεις πάνω στο πετάλι. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάποιον ο οποίος θα κάνει 300 κιλά squat, λέω τώρα, εντάξει, 300 νομίζω, 180. Στο ποδήλατο, στην ανάμιση ώρα, να μην μπορεί να πατήσει βατ, διότι ένεση σταθερότητα πάνω στη λεγάνη λόγω αδυναμίας των κοιλιακών μου, η κοιλιακή είναι πάρα πολλά σημαντική και σίγουρα χάνει, δεν το βοηθά, χάνει αρκετή δύναμη. Άρα πρέπει να τρώει αλυσίδα. Το ίδιο είναι στο τροχάδι. Στο τροχάδι, αν έχεις πάρα πολλά σφιχτούς δικεφάλους, αν έχεις πάρα πολλά σφιχτούς τετρακεφάλους και βλέπεις το συχνά του τον, οι μύες του κάτω αφιένα και τα λοιπά, ο ομοπλάτης σου είναι δυνατή για να σε κρατήσει. Βλέπεις πολλούς που γυρίζουν οι ομοί τους μπροστά, η στάση αλλάζει και λοιπά. Στην που αλλάζεις τη στάση στο κέντρο βάρους σου αλλάζει, ο τρόπος που δουλεύει
το πόδι σου, η δύναμη που βάλεις πάνω στο τροχάδι σου αλλάζει και ο τρόπος που αναπνέεις, διότι οι ώμοι σου έρχονται μπροστά του, διάφορα σου, έχεις κάποιο τένσιο πάνω στους μύες του, διαφράγμα στο οποίο εσύ αφήνει να αναπνεύσεις καλά, κοστίζει σου στην ταχύτητα σου. Άρα το flexibility και η δυνάμωση και ο συνδυασμός των δύο, το συνδυασμό των ανταγωνιστών και των main movers, των μειών, δηλαδή οι μύες ας πούμε, που δουλεύουν μεταξύ τους, το μπροστά πίσω κλπ. Έχει πάρα πολύ σημασία στο efficiency, στην τεχνική σου και στην οικονομία, σε οποιοδήποτε άθλημα, αερόβιο άθλημα κάνεις. Ναι, τώρα αν κάνεις ένα, έναν τροχάδι 5 χιλιόμετρο και έχεις κάποια θέματα, κάποιους μύες οι οποίοι είναι τόσο σφιχτοί ή έχεις κάποιους μύες οι οποίοι είναι αδύνατοι κλπ. Κλπ. Μπορεί να την κλειτώσεις. Όσο πάει, όσο αυξάνεται. Όσο αυξάνεται βασικά. Η απόσταση, τόσο πιο πολύ πιθανότητα έχει να μετακλειτώσεις. Αν θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είναι λίγο τρέντ τώρα μεταξύ του, μάλλον ακούμε συνεχώς ότι οι διατάσεις είναι πλέον τόσο σημαντικές όσο η κινητικότητα, η ασκήσεις και η κινητικότητα, mobility drills, ας πούμε, για τις αρθρώσεις. Ισχύει. Δηλαδή, ποιο είναι πιο σημαντικό, να διατείνεις τους μυς ή να χρησιμοποιείς τις αρθρώσεις ή να έχεις σε καλή κατάσταση τις αρθρώσεις σου σε θέματα κινητικότητας. Κοίταξε, αν δεν έχεις flexibility, σημαίνει ότι θα έχεις ούτε καλή κινητικότητα στις αρθρώσεις. Άρα, αν μια άρθρωση είναι κατασκευασμένη του ισχύου π.χ. να κινείται σε συγκεκριμένη μορφή, αν κάποιοι μύες δεν την αφήνουν, σίγουρα να σου δημιουργήσει πρόβλημα άρθρωσης. Το ίδιο και με τους ώμους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς αθλητές που παθαίνουν, ειδικά κολυμπητές, οι οποίοι παθαίνουν τα λεγόμενα σύνδρομο πρόσκουσης του ώμου, το οποίο είναι βασικά ενωτέροντας και τρίφερε μεταξύ δύο κοκκάλων στον ώμο. Αν έχεις καλή κινητικότητα της άρθρωσης, αλλά οι μύες του στήθου σου π.χ. που είναι ενωμένοι πάνω στον ώμο μπροστά δεν έχουν καλή ελαστικότητα, η άρθρωση θα κινείται όσο κινείται, ειδικά όταν κουράσεις. Άρα νομίζω... νομίζω είναι το flexibility, η άρθρωση σου, γιατί δεν μπορεί να πεις. Έχει πάρα πολλούς πρωτούμε... ποιο είναι πιο σημαντικό, το massage ή το flexibility. Και διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να πεις κάμε το ένα με κάμε το άλλο. Πρέπει να γίνουν και τα δυο. Σωστό. Ήταν guns που χρησιμοποιούν πολλά τώρα για τα κουβάρια, δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να πεις να κάνω, να χτυπήσω το μη, αλλά θα κάνω σε stretching. Ή να κάνω foam roller και θα κάνω massage. Διαφορετικά πράγματα. Θέλεις και την κοινωνικότητα του μη, θέλεις και την κοινωνικότητα της άρθρωσης. Και θέλει και πολύ χρόνο. Έχει πολύ χρόνο. Πες ελεύθερος. Θέλεις, Μα για να ξεκινήσεις τα πράγματα πρέπει να έχεις κοβεκολούθια. Δύσκολούθια εξήγας. Να σου πω. Άρα δεν συστήνεις. Μάλλον συστήνεις μετά από κάθε προπόνηση διατάσεις. Καλές διατάσεις. Οκ. Η λέξη διάταση μεγάλο κεφάλαιο. Κάθε φορά που κάνεις κάποια διάταση, κάνεις κάποιο τραυματισμό. Τώρα υπάρχουν διάφορα είδη διατάσεων. Υπάρχουν δυναμικές, υπάρχουν τα PNF, υπάρχουν τα στατικά κλπ. Επειδή αλλάζουν κάθε τέτοιο. Το πιο εύκολο πράγμα να μάθει ο κόσμος είναι ότι η διάταση εξαρτάται, π.χ. Η στατική είναι εκείνη που μένει σε ένα σημείο και κάνεις κάποια διάταση που είναι πιο κοινή, να το πούμε έτσι. Ο χρόνος που κρατάς το μη σε διάταση είναι σημαντικός, δηλαδή αν το κρατήσεις κάποια δευτερόλεπτα, εντάξει, που το να το κάνεις πριν από μια ποδηλασία, να κάνεις τη διάρκεια της ποδηλασίας, να κάνεις το τέλος, κρατάς το μη σε μια σε ένα elongation, όπως το αισθάνεται, σε μια ελαστικότητα, το οποίο είναι πιο δύσκολο να πάθεις κάποιον τραυματισμό. Αν το κρατήσεις το μη σε διάταση πάνω από 30 δευτερόλεπτα, ονομάζεται developmental stretch, δηλαδή πιάνεις ελαστικότητα του μη που είναι να σου διαρκέσει. Ενώ θα πιάσει ελαστικότητα να το κάνεις 5-10 λεπτά. Σίγουρα πριν την ποδηλασία, θα το κάνεις
30-45-55 να το κάνεις για να, απλά για να μην πάθεις κάποιον τραυματισμό και μετά την μοτιβασία. Μετά από μια, δύο ώρες, τρεις ώρες κλπ. Ή την επόμενη μέρα, για να αυξήσεις το flexibility, πρέπει να αυξήσεις το χρόνο της διάτασης. Okay. Άρα σημαντικός ο χρόνος της διάτασης, το είδος της διάτασης. Ναι, και πότε σε σχέση λόγο, με την άσκηση. Και για ποιο λόγο και πότε την κάνεις. Okay. Δηλαδή αν κάνεις μεγάλη διάταση, αρκετή μεγάλη διάταση, προκαλείς σου κάποιον πόνο στο διάλειμμα της ποδηλασίας σου, έχεις πολλά μεγάλο chance να πάρεις κάποια ζημιά την ώρα του ποδηλάσου. Άρα μιλούμε ότι, έτσι για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο απλοϊκά, λίγο πιο απλά μάλλον, μεγάλες διατάσεις, όχι κοντά στην άσκηση. Για να αυξηθεί η μυϊκή ελαστικότητα. Ναι, μικρά χρονικά διαστήματα. Χωρίς πόνο. Χωρίς πόνο για να κάνεις prevent κάποιοδήποτε injury. Αλλά μετά που ας πούμε κάποιες ώρες ή ακόμα και την επόμενη μέρα να κάνεις διάταση πιο εκτεταμένη, δεν είναι κακό. Είναι καλό. Είναι καλό, εξαρτάται πόσο να τραυμάζεις το μίσο στην προπόνηση που είσαι κάνει. Okay. Αν κάνεις μια μεγάλη προπόνηση, η οποία νομίζω τραυμάζεις, γιατί κάθε φορά που κάνεις προπόνηση, τραυμάζεις κάποιον μη. Ναι. Μπορεί να κάνεις κάποια διάταση, αλλά σε έναν βαθμό, ο οποίος θα σου προκαλέσει πόνο. Ναι. Δηλαδή, η προπόνηση σου είναι αερόπια και λοιπά, και εντάξεις, απλά νιώθεις ότι ο μη σε κάνει απλά, είναι απλά warm-up, ας πούμε, μπραστός, να κάνεις μια πιο μεγάλη διάταση για να... Καλικά μπρασού άλλο τούτα για να τραυμανιστεί ο κόσμος, γιατί έχει κάνει βιβλία. Νομίζω αν έχεις ανάγκη, φίλε, νομίζω πλέον. Και λόγω για εσύ πρέπει να μείνεις πράγμα στο κεφάλι. Το αξίλο, ναι. Να σε ρωτήσω, είπες, ανέφερες πριν το μασάζ και να σε ρωτήσω για το μασάζ. Συστήνεται σε αναταχτά διαστήματα, είναι τώρα στο συνδυάζεις με τους ποδηλάτες, με τους δρομείς. Τούτο εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από πόσο στρεσαρισμένος άνθρωπος είσαι. Γιατί κάποιος που είναι πάρα πολλά στρεσαρισμένος, το στρες που σηκώνει τους ώμους και λοιπά και φτιάχνονται κάποιοι μύες παραπάνω από κάποιους άλλους, πόση γύμναστη την κάνεις και ποια είναι η θέση σου στη δουλειά σου και ανατομικά πώς είσαι. Λοιπόν, και είναι χρειάζονται πιο εντατικά, αλλά αφήνω πάνω στους ίδιους μετά που το μας ασπούν να κάνουν. Στο φυσιοδαυτή έχουμε και έναν, ασχόμαστε και με κάποια αποκατάσταση ή γυμναστική αποκατάσταση, ασχόμαστε και έχουμε και δωμάτια που κάνουμε κάποια μασάζ για τους αθλητές ή στους θερμανικούς κλπ. Πώς το λέτε το φυσιοθεραπευτή σου? Ανδρέας Τέκλος, Physiotherapy Center. Το οποίο βλέπουν βασικά ήδη το είδος του μασάζ που κάνουν, πόσο καιρό διαρκεί. Και συνήθως, εντάξει, το άλλο που θα τονίσω είναι πάρα πολλά στη μόδα το sports massage. Γιατί και αν είσαι αθλητή σου, έκανα προπόνηση, πονώ τα πάντα, θέλω έναν πολλά δυνατό sports massage. Το είναι λίγο misleading. Και σαν μασέρι, φυσιοθεραπευτή, οτιδήποτε που να το κάνεις, νιώθεις ότι όσο παραπάνω τον πονήσεις, τόσο πιο καλά είναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο τραυματισμένος είσαι, τόσο πιο χαλαρό πρέπει να είναι το μασάζ σου. Δηλαδή με το που πιέζεις κάποια trigger points, κάποια tender points, κουβάρια κτλ. Προκαλείς παραπάνω ζημιά. Να πάρεις παραπάνω ζημιά στην πορεία. Ρισκάρεις δηλαδή ουσιαστικά πάνω στην ώρα που κάνεις το μασάζ. Μπράβο. Άρα rule of thumb, όσο πιο τραυματισμένος είσαι, τόσο πιο χαλαρό φτάνει να το νιώθεις χαλαρό. Σε θέαν χαλαρό. Να μένει χαϊδεμά. Χωρίς ουσία. Ναι. Και αντίθετα, εντάξει, όσο πιο λίγο γυμναστική είναι κάμες, και το βλέπουμε συνήθως, δηλαδή, και στα μαζάς που βλέπουμε, οι αθλητές που είναι πιο κουρασμένοι, δηλαδή βλέπουμε έναν αθλητή ο οποίος έχει πολλούς μύες κλπ. Και λέει σαν μάνα μου, no chance, ας πούμε, να προσπαθώ να τον κάνω να χαλαρώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κουρασμένος είναι ο αθλητής, τόσο πιο λίγη δύναμη μπορεί να αντεπεξέλθει και πιο εύκολο στην φάση. Και βλέπεις κάποιες κοπέλες που βγαίνουν να ασχολούνται με τίποτα κλπ. Όση δύναμη βάλεις, ένωθω. Άρα εξαρτάται, και εξαρτάται σε ποια περίοδο. Δηλαδή αν εσύ τώρα έχεις έναν αγώνα σε μια εβδομάδα και είσαι ήδη κουρασμένος, αλλά έχεις 5 μέρες recovery, ναι. Θα μπορώ να σε πιέσω, να σου προκαλέσω κάποια αιμάτωση κλπ. Για το στόχο μου ότι στον αγώνα σου να είσαι fully recovered,
έναν πιο χαλαρή μίσου και τα λοιπά. Έχει περιπτώσεις οι οποίες εννοείς, αλλά θα το κάνω μια-δυο μέρες πριν τον αγώνα. Ναι. Διότι θα ομίσου σίγουρα. Θα προλάβει να αποκατασταθεί. Θα προλάβει να αποκατασταθεί. Άρα συστήνεις το μασάζ σε έναν βαθμό, σε τακτικά ή εξαρτάται από τον καθένα. Εξαρτάται από τον καθένα. Έχουμε άτομα τα οποία έρχονται κάθε εβδομάδα. Έρχονται δύο εβδομάδες, έρχονται άτομα που έρχονται τέσσερις φορές, κάνουν κάποια μασάζ και έρχονται μετά που ανάμεση δύο μήνες. Εξαρτάται από το σώμα σου, την περίοδο της γυμναστικής που είσαι σε θέμα με τον αγώνα σου ή αν δεν κάνεις αγώνες, σε ποια φάση της ζωής σου είσαι σε θέμα στρες κλπ. Και σίγουρα, δηλαδή, αν κάνεις κάποιο δυνατό μασάζ, σίγουρα να θέλεις κάποιες μέρες για να το ξανακάνεις, για να μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Δηλαδή, θα κάνεις κάποιο strong μασάζ, deep tissue sports μασάζ κλπ. Τώρα, και σε δύο μέρες να το ξανακάνεις το ίδιο, θα έχει αποτέλεσμα. Απλά να κάνεις κάποια ζημιά. Άρα, αν κάποιος όμως κάνει κάποιο χαλαρωτικό μασάζ, θέλει να κάνει κάθε μέρα, μας πειράζει. Ενώ δεν έχει πρόβλημα. Άρα είναι πολλά customized. Πελάτες. Ναι. Και στα κάνετε μασάζ. Λέα μου, ωραία, μιλήσαμε από κατάσταση, μιλήσαμε bike fit, πολλά σημαντικά πράγματα. Αναφέραμε τα έτσι λίγο πιο αναλυτικά, πιο broad. Εντάξει, όσο όλα τα κομμάτια που αναφέραμε, το σπάσι του κάθε κομμάτι σε podcast, μπορεί να θέλεις 3-4 ώρες το κάθε κομμάτι. Εντάξει, πρέπει να δούμε τα πιο γενικά. Ναι, εν κατακλείδη, πες μου με τις εμπειρίες σου πόσο σημαντικό είναι το bike fit και πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα που μου είπες. Αποκατάσταση, μάλλον η αποκατάσταση είναι το τελευταίο γιατί το θέμα είναι να μην φτάσεις στην αποκατάσταση, να μην φτάσεις στο να τραυματιστείς. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι για να μην τραυματιστείς είναι το bike fit και τα θέματα της πρόληψης όσον αφορά το να προσεχούμε το σώμα μας. Ναι. Στο τομέα του bike fit είναι βασικά βλέπουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία αγοράζουν πάρα πολλά ακριβά ποδήλατα και δεν τα απολαμβάνουν λόγω ότι έχουν μουδιάσματα, έχουν κάποια ανατομικά προβλήματα κλπ. Άρα είναι κρίμα να σου είσαι ένα ποδήλατο 10.000, 8.000 κλπ. Και να μην μπορείς να το βγάλεις έξω, να κάνεις 3 φορές ποδηλασία. Άρα με εξής συστήνεις, σου έλεγες εδώ, με το που αγοράζεις ποδήλατο το πρόβλημα να κάνεις είναι πριν να κάνεις οτιδήποτε άλλο να πάει να κάνεις ένα bike fit. Πριν να το αγοράσεις, ξέρεις τη γεωμετρία σου στο ποδήλατο, σημαντικό να αγοράσεις ένα ποδήλατο το οποίο να σου ερκάζει. Και μετά που να πιάσεις είναι πάρα πολλά σημαντικό ή να κάνεις λίγες ποδηλασίες, να δεις εσύ πώς νιώθεις πάνω στο ποδήλατο, αν είσαι έμπειρος ποδηλατής ή αν δεν είσαι έμπειρος ποδηλατής, πρέπει να το κάνεις από την αρχή για να μην προκαλέσεις τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλούσεις αν δεν το κάνεις. Άρα είναι πάρα πολλά σημαντικό να κάνεις. Το bike fit είναι must. Είναι πλέον. Τώρα εντάξει, στο θέμα αποκατάστασης, σίγουρα κάποιος που μπορεί να ασχολείται, που μπορεί να κάνει κάποιον pre-rehab πριν να πάθει ζημιά, εντάξει, δεν κάνονται σε καραντσία ότι θα πάθει κάποια ζημιά. Σίγουρα, διότι πέσουν πολύ ρόλοι, ειδικά τώρα το χειμώνα που είναι κρυάδα, θέλεις πάρα πολλά καλό βράσιμο. Αν σήμερα που κρεβάτι, πάει να κάτσεις πάνω στο ποδήλατο χωρίς να κάνεις κάποιες διατάσεις κλπ. Να βράσεις τους ποδήλους κλπ. Παρόλο που κάνεις βασικά pre-rehab, έχεις chance να πάρεις κάποια ζημιά. Άρα σίγουρα πιο λίγη ζημιά που κάποιον μπορεί να κάνει, flexibility κτλ. Αλλά για μένα τα δύο πιο σημαντικά πράγματα στο pre-rehab είναι το flexibility και το core stability. Σταθερότητα. Διότι έχει πολλούς που μπορεί να έχουν τέλεια ανατομία, μπορεί να έχουν τέλεια ανατομία, δεν είναι προς τώρα, αλλά αρκετά προς την τέλεια ανατομία, όπως είσαι εσύ κύριε Θωμά. Και λόγω κάποιες αδυναμίες των κυλακών, και μιλώντας για κυλακούς, εντάξει, όχι τόσο τους κυλακούς που κάνεις τους six-pack, τους πιο σταθεροποιητές, τους pelvic floor, τους άλλους κυλακούς. Βλέπεις πάρα πολύ κίνηση πάνω στη λεκάνη κλπ. Και αυτό μπορεί να σου προκαλέσει κάποια θέματα τα οποία είναι related με την ανατομία σου, είναι related με το... είναι related με την ανατομία της δύναμης σου, ας πούμε, ή του flexibility σου.
και είναι related με, το, με την ατομία του ποδηλάτου σου ή του bike fit σου, έχει να κάνει με κάποια αδυναμία του συγκεκριμένη μη που είναι ο κύριος σταθεροποιητής του, του κορμιού σου. Δηλαδή το, το, το core stability είναι που τα πιο σημαντικά σε όλα τα αθλήματα. Είναι, το κέντρο του σώματος μας είναι ο πυρήνας του σώματος μας. Είναι το, η κύρια δύναμη που βάζεις πάνω στο, στο, στο πετάλι, η κύρια δύναμη που, που βάζεις πάνω σε έναν δρομή ο οποίος είναι να κουντήσει με το πόδι του πίσω για να προχωρήσει μπροστά κλπ. Ντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτσι, έστω και περιορισμένο χρονικό περίοδο που είχαμε να μιλήσουμε, ανοίξεις πάρα πολλά πράγματα. Όσο θα μπορούσε. Πάρα πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω, ελπίζω να είχα χρήσιμα. Αν θέλουν οι τηλεθεατές να, οι audience να αναλύσουμε κάποιο κομμάτι που τούτα ξεχωριστά ή αν έχουν κάποιες απορίες, ερωτήσεις, μπορεί να μιλήσουν μαζί μου ή αν θέλεις να κάνουμε ένα άλλο podcast, να σπάσουμε κάποιο κομμάτι, να μιλήσουμε παραπάνω, ναι. Ντρέα μου, σε ευχαριστώ. Ανδρέας Τέκλος, εξαιρετικός φυσιοθεραπευτής, bike fitter, τριαθλητής, να πάει και αέρον μας. Σε 4 μήνες. Καλή επιτυχία, καλές προπονήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Ντρέα μου.